Καλησπέρα, είμαι και ο Λεωσάν Βίντεο. Αυτό είναι μία ακόμα ανάλυση. Αλλά αυτή τη φορά για ένα αρκετά στενάχωρο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό σας έχω ταράξει σε αναλύσεις. Πέρα από το vlog που έκανα στο Ρελεγκρόπολης, αλλά και το προηγούμενο βίντεο που ανέβασα, το βίντεο short, το οποίο ανέβηκε μαζί με αυτό, στο YouTube, γιατί κάποιες φορές που και που έχει συνέχεια όμως ανεβάζω και δύο βίντεο την ημέρα για να κρατάω το κοινό μου entertained, ας το πούμε έτσι. Και αυτή η ανάλυση είναι μια ακόμα ανάλυση για τις πλημμύρες. Τις πλημμύρες αυτή τη φορά όχι στην Καρδίτσα, όχι στο Βόλο, αλλά στην Καρδίτσα. Έχω καταστραφεί 5 χωριά. Μεταμόρφωση, Μουζάκι, Αχρίτσα, Πάλαμας και ένα ακόμη, το οποίο δεν το έχω το όνομά του. Έχω φέρει εδώ τον υπολογιστή μας για να δούμε πάλι από τα ρημάδια του δημοσιογράφου που πραγματικά λένε είναι, οι δημοσιογράφοι είναι όλοι είναι όντως μαλάκες, όλοι τους άντρες, άντρες γυναίκα. Όλο αυτό το διάστημα που και με τις πικαγιές στην Αλεξανδρούπολη, στην Πάρνηθα, στην στο Λουτράκι, στην Κόρινθο, στη Φιλή, σε οποιοδήποτε που έχει να κάνει με φυσική καταστροφή. Οι δημοσιογράφοι το μόνο πράγμα που θέλουν καλά να κάνουν είναι να τρομοκρατούν για να πανικοβάλλουν κόσμο. Για να πάρουν ψίχουλα, ψίχουλα από views. Γι' αυτό εγώ. Δεν θα μου πει αυτό γιατί αφού εσύ δεν λες ότι δεν συμπαθείς τους δημοσιογράφους, γιατί τότε βλέπεις και μαθαίνεις τα νέα μέσα από τα κανάλια. Πώς αλλιώς θα μάθω τα νέα? Αν τα μάθω από τα κανάλια, από πού να τα μάθω? Θα τα θαρπω μόνο του στο κεφάλι μου? Αν έχεις λίγο να το μελετήσεις, να το διαβάσεις, δεν πρόκειται να μάθεις. Και εγώ πριν κάνω τα βίντεο με τις πλημμύρες και με τις πικαγιές τις προηγούμενες εβδομάδες και μήνες, έχω κάνει λίγο μελέτη. Αν και εγώ όπως πολύ όπως σας ξέρετε, με τις καταστροφές ασχολιάμαι πάνω από 10 χρόνια, από μικρός. Η πρώτη μου αγάπη, πέρα από τα αυτοκίνητα, ήταν η πρώτη μου αγάπη, για φορτηγά, ήταν ηφαίστεια. Και όπως ξέρετε, έχω και μια μεγάλη συλλογή με φωτογραφίες ηφαιστείων. Και πέρυσι σας είχα δείξει, αλλά βέβαια, αλήθεια είναι ότι θα σας το πω και σε επόμενο βίντεο, θα κάνω ένα σχετικό βίντεο πάνω σε αυτό, θα γίνει ολόκληρο θέμα, ότι έχω χάσει μερικές με την εικόνα που έχω από, για τα ηφαίστεια, για τις φωτογραφίες που έχω, γιατί τις έχω χάσει από στο δωμάτιό μου και τώρα άντε να τις βρω, μόνο μου πάρει και μια μέρα να φτάσω για να τις δω όλες, γιατί είναι τουλάχιστον γύρω στις 200-300 φωτογραφίες μόνο από ηφαίστεια. Δεν υπάρχει με αγάπη, αλλά και οι πλημμύρες είναι. Δεν είναι ακριβώς οι πλημμύρες οι ίδιες με τα ηφαίστεια. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι μοιάζουν αρκετά και σε διάρκεια και σε καταστροφικότητα. Τα ηφαίστεια είναι ίσως πιο επικίνδυνη κάποια στιγμή καταστροφή από όλες. Και ένα ηφαίστειο δεν μπορείς να το ελέγξεις καθόλου, γιατί είναι ανάλογα με τον πραγματικό θάλαμο κάτω από κάθε ένα ηφαίστειο. Είναι πολύ επικίνδυνο γιατί μπορεί να αλλάξουν την ροή της ατμόσφαιρας και να φέρουν μεγάλες καταστροφές. Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω στο θέμα μας που είναι η πλημμύρα στην Καρδίτσα. Σε προηγούμενα δύο βιντεάκια ανάλυση που έκανα, αναλύσαμε λίγο τις πλημμύρες στον Βόλο, όπου είχαμε δύο νεκρούς. Εδώ στην Καρδίτσα είχαμε 3 νεκρούς και 3 αγνοούμενους που στην ουσία θεωρούνται νεκροί. Και ίσως είχαμε στον Παλαμά και στη μεταμόρφωση. Όχι για τη μεταμόρφωση εδώ πέρα της Αθήνας, υπάρχει ένα χωριό στην Καρδίτσα που έγινε μεταμόρφωση. Δεν υπήρχε μόνο ο Βόλος και η Καρδίτσα από τις λιμίες, είχε υπήρχε και η Βιωτία, είχε υπήρχε και η Λάρισα, είχε υπήρχε και η Λαμία, είχε υπήρχε και η Μαγνησία, είχε υπήρχε και η Θεσσαλία. Μια από δύο μέρες χτύπησε και η Αθήνα. Που μετά στην Αθήνα δεν είδαμε καθόλου πλημμύρες. Αλλά αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω είναι ότι κάτι τέτοιο, αυτές τις εικόνες που είδαμε
στο Βόλο, αλλά κυρίως στην Καρδίτσα, που έχει πλημμυρίσει όλη η περιοχή και έχει φτάσει η στάση του νερού πάνω από τα κεραμίδια και πρέπει όλοι να είναι πάνω στα κεραμίδια για να σωθούν. Ναι, πραγματικά εγώ όλες αυτές τις εικόνες που έχω δει από όλο αυτόν τον καιρό, από τον Ντάνιελ που χτύπησε την Ελλάδα, και μάλιστα δεν χτύπησε μόνο την Ελλάδα, χτύπησε και την Βουλγαρία και την Τουρκία. Στην Τουρκία είχαμε 5 νεκρούς. Στη Βουλγαρία είχαμε καταστροφές. Μάλιστα είναι οι δύο χώρες, η Βουλγαρία και η Τουρκία, στις οποίες έχω πάει και εγώ από πρώτο χέρι. Βέβαια δεν έχω τις καταστροφές. Αλλά η Τουρκία έχει ηφαίστεια και η Βουλγαρία δεν έχει. Αλλά και τα ηφαίστεια που κάνουν πλημμύρες. Βέβαια έχει πλημμύρες με την έννοια με νερό, αλλά με λάβα. Αυτό που λέμε λαχάρ. Τι είναι το λαχάρ, το έχω σχεδιάσει στο προηγούμενο βίντεο, οπότε μην το λέμε συνέχεια. Μην επαναλαμβανόμαστε για να μην κουραστικό κλπ. Πραγματικά αυτές οι εικόνες που είδα εγώ όλο αυτό το διάστημα με την καταιγίδα Ντάνιελ, δεν είναι πραγματικά κάτι που δεν είχα ξαναδεί ποτέ. Είναι κάτι παρόμοιο με τα χιόνια που έχουμε δει τα τελευταία 4 χρόνια. Και τα τελευταία 3 χρόνια που έχω το κανάλι, που και σε 3 χρόνια που έχω το κανάλι και έχει ρίξει χιόνι, εγώ πάντα το έχω καλύψει. Εδώ πέρα στην Αθήνα. Πραγματικά, το έχω πει και στη μητέρα μου, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, επειδή εμείς είμαστε και φίλοι στην οικογένεια και συζητάμε τα πάντα, ό,τι γίνεται στον κόσμο. Δεν είμαστε κάτι άλλο που αντί να συζητάνε βέβαια παντόφιλες και ξύλο. Αντί καλέ οικογένειε πρέπει να συζητήσουμε γιατί να πέσει συζήτηση πέφτει παντοφιλιά. Ξύλο κλπ. Εμείς εγώ και η οικογένειά μου είμαστε από τις πιο φιλήσεις και δημοκρατικές οικογένειες ever. Και φυσικά αξίζει να είμαστε έτσι. Και πάντα θα είμαστε έτσι, ενωμένοι που λέμε. Λοιπόν, ας βάλουμε λίγο εδώ το υλικό που έχω επιλέξει να δούμε, να ακούσουμε. Και εγώ θα σχολιάσω για μερικά άλλα στοιχεία. Αλλά πρώτα απ' όλα, να ακούσουμε λίγο τι έχουν να πούνε τα ρεμάλια οι δημοσιογράφοι. Για να λέω ρεμάλια, γιατί ρεμάλια είναι... Μην γίνεται η κάμερα. Γιατί είναι ρεμάλια, είναι όλοι τους. Α, σε οποιοδήποτε κανάλι. Λοιπόν, για πάμε. Να ακούσουμε. Έχουν αυτή την ώρα τα πράγματα. Σκάι, Μαρία Κούσουλα, πώς έχουν τα πράγματα στο Βόλο. Δεν την έχουμε. Στην Καρδίτσα, πες μας. Γιατί, κυρίες και κύριοι, το μεγάλο ζητούμενο για το Βόλο ως αυτή την ώρα είναι το νερό. Αυτό είναι που βασανίζει πέρα και πάνω από όλα τον κόσμο αυτή την ώρα. Χία, πάρε ένα κολοδάχτυλο από μένα. Είσαι μαλάκο. Δεν ξέρει να μιλά. Γιατί για να μιλήσει πρέπει να τι αράψουν. Μόνοι δεν μπορεί να τα πει. Με τίποτα. Πάρα καλό δάχτυλο. Θέλω να πάω στον Παλαμά. Παλαμά. Κυρία Πετροπούλου. Κυρία Πετροπούλου, είστε εγκλωβισμένοι ακόμη. Εγώ προσπαθώ σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε αυτά τα βίντεο που κάνω, να μην παρεκβάλλω περισσότερο αυτού που με βλέπουν, αλλά να ζήσω την δικιά μου γνώμη, την δικιά μου άποψη. Γιατί με τόση εμπειρία που έχω με τόσα χρόνια με τις φυσικές καταστροφές, εντάξει, βέβαια η αλήθεια είναι ότι με τις πλημμύρες έχω κάνει βιντεάκι στο παρελθόν, αλλά δεν έχω ασχοληθεί ποτέ ιδιαίτερα. Κυρίως με τα ηφαίστεια και τους τυφώνες έχω ασχοληθεί. Έχω και φωτογραφίες μάλιστα. Τώρα βασικά αυτό το πούμε σε επόμενο βίντεο. Γιατί το προηγούμενο βίντεο που έκανα σχετικά με την. Που μιλήσαμε λίγο και για καταιγίδες, όπως π.χ. τη μεγάλη καταιγίδα του 1880, αλλά αναφέραμε και τη μεγάλη καταιγίδα την Κατρίνα που χτύπησε το 25 την Νέα Ολεάνη. Άρχισα να γίνει σύντομη αναφορά στο τυφώνα Άντιο του 92 και το 85 και το 88 τον τυφώνα Γκίλμπερτ που χτύπησε την Αμερική. Η Αμερική είχε τεράστια παράδοση με τους τυφώνες. Σάκλονς λέγονται στην Αμερική. Στην λέγονται Typhoons και στην Νότια Αμερική λέγονται Hurricanes. Και στην Αμερική είπα λέγονται Hurricanes και Σάκλονς μαζί. Αλλά βέβαια η Αμερική και η Ασία είναι οι χώρες που χτυπούνται πιο άσχημα από οποιαδήποτε φυσική καταστροφή. Είτε λέγεται πλημμύρα, είτε λέγεται ηφαίστεια, είτε τσουνάμι, είτε λέγεται τυφώνας, είτε λέγεται ανεμοστρόβιλος. Βέβαια η ανεμοστρόβιλη είναι πολύ συχνό φαινόμενο, στην Αμερική κυρίως. Και στην Ελλάδα ίσως, αλλά όχι τόσο πολύ σε ανεμοστρόβιλη καθαρόιμη, αλλά κυρίως υδροστρόβιλη. Οι οποίοι συγκινάνε μέσα από τη θάλασσα. Έχουμε μιλήσει με τους υδροστρόβιλους σε προηγούμενο βίντεο.
Σε παλιότερο βίντεο. Δεν είδα τι μπλούζα φοράω σήμερα έτσι. Το πάσα και στο επόμενο βίντεο, το short και στο βίντεο με το Ραλεκτροπόλης. Εδώ. National Geographic. Εδώ. Για να συνεχίσουμε. Εκεί, από τι ώρα, πώς είστε, πού είστε. Εγώ είμαι εγκλωβισμένη, εμείς μάλλον εδώ είμαστε εγκλωβισμένοι από... Χωρίς ίχνος υπερβολής, πάνω να πω ότι η κατάσταση στον Παλαμά και στη μεταμόρφωση είναι τραγική. Είναι χιλιάδες εγκλωβισμένοι, γιατί η κατάσταση είναι και μικρή πόλη, όπως ο Βόλος, είναι τεράστια. Παρόλο είναι σαν να πιάνει η πλημμύρα εδώ στην Αθήνα. Βέβαια στην Αθήνα είναι τόσο μεγάλη, θέλω να πω και να πιάσει η πλημμύρα, δεν θα την καλύψει όλη όπως έχουμε δει με την Καρδίτσα και το Βόλο. Εντάξει, βέβαια ο Βόλος και η Καρδίτσα είναι μικρότερες πόλεις και από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά όμως, χωρίς ίχνος υπερβολής, μέσα από τα πλάνα που μας έδειξαν αυτοί, είναι τραγικά τα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε. Το πρωί στις 8.30 ώρα το πρωί, το δικό μου το κομμάτι, αυτό που έχω να πω είναι ότι... Χάνουμε για όλα βιβλιακές πλημμύρες, είναι μέσα θέμα. Δίνω μία μάχη από τις 5.30 ώρα... Νοματικές ώρες, αγωνιώδης λύσης των κατοίκων. Αλλά βέβαια, κάτι και ενημέρωσαν τις αρχές ότι είναι εγκλωβισμένοι. Πήραν τηλέφωνο το 100. Κάτι στην περιφερειστική, τα ελικόπτερα και την αστυνομία. Βέβαια, η αστυνομία δεν μπορεί να πάει τώρα μέσα στις πλημμύρες, γιατί είναι με αυτοκίνητα. Αλλά να πάνε ελικόπτερα, ίσως οι Mariners, αυτά τα πλάνα της Αμερικής που προσβαίνονται και στην θάλασσα. Βέβαια, αν είχαμε εμείς τέτοια αεροπλάνα τύπου Martin Mariner που προσβαίνονται και στη θάλασσα, στην Αμερική τα έχουν αυτά, θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα. Από όσοι εγκλωβισμένων. Μη που έχει πέσει το σκοτάδι και που υπάρχει πλήρη ηρεμία, το μόνο που ξύνομαι, ακούω ρε, είναι ξύνομαι. Φωνές βοήθειας, βοήθεια πνιγόμαστε. Υπάρχουν γονείς με παιδιά, ναι. Μεγάλες γυναίκες οι οποίες πνίγονται. Τρεις γυναίκες στον Παλαμά εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και ήρθαν νεκρές. 70 άτομα έχουν σωθεί από αέρος. Από σούπερ πούμα και ελικόπτερα. Ακούστε μπέλ. Ναι, τα ελικόπτερα που ζουνε και στη θάλασσα. Και με βάρκε. Πού ακριβώς είστε, κυρία Πετροπούλου, γιατί βλέπουμε τόση ώρα στην Καρδίτσα να προσγειώνονται ελικόπτερα που μεταφέρουν. Α, τέλεια. Το συγκεκριμένο βίντεο θα σα δείξω τώρα για αεροφωτογραφία. Α, δεν φωνάζεις. Τα ακούμε. Βέβαια, έχω πάρει φωνή σε τέρμα. Να το. Δείτε εδώ, μαγκές. Και μετά, Μαρική, ζήλεψε. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ τι έχει γίνει, ρε φίλε. Πραγματικά είναι φοβερό. Δεν το περιγράφω. Είναι πρωτοφανείς εικόνες. Και εμείς εδώ στην Αθήνα, δεν έχουμε συνήθεια τέτοια, γιατί δεν έκανε σταθεί ποτέ από πλημμύρα, από σεισμούς ίσως. Είχα το σεισμό του 99, αλλά και τον μικρό σεισμό του 19 στην Αθήνα, που είχαμε μικρές καταστροφές. Βέβαια, ίσως ο πιο τραγικό σεισμό των τελευταίων ετών που έχω συναντήσει ποτέ ever εγώ, πέρα από το σεισμό του 99, βέβαια εγώ δεν έχω γεννηθεί το 99, έχω γεννηθεί το 2. Αλλά ίσως η πιο τραγική καταστροφή που έχω δει ποτέ ever είναι η 10 Σεπτεμβρίου, φυσικά του 1. Μεγάλο θέμα, τόσα χρόνια και ακόμα είναι ζωντανό, η μνήμη των θυμάτων. Αλλά και ο σεισμός του 22 ή 23. 23 νομίζω. Ναι, 23. 23, ναι. 23. Ο μεγάλο σεισμός στην Τουρκία που είχαν και βίντεο ανάλυση. Αν θέλετε, θα κάνω και άλλο βιντεάκι έτσι σαν αφιέρωμα. Γιατί εγώ κάνω και αφιέρωματα που και που σε κάτι τέτοιε καταστροφέ. Μπορεί να τόσο σημείωτε. Θα κάνουμε και την πυρκαγιά στο μάτι, και την πυρκαγιά στη μάντα. Θα κάνουμε έναν τόνο από αναλύσει. Θα γεμίσω το κανάλι μου αναλύσει. Τέτοιο τύπο. Θα βλέπουμε από το ίντερνετ και θα σχολιάζουμε και εμεί παραπάνω πληροφορίε. Έτσι κι εγώ μιλάω πιστεύω από του δημοσιογράφου, είναι εγώ πιστεύω χρόνο. Να σχολιάζω και να αναφέρω κάποια θέματα. Βέβαια, σε έχω πει τη γνώμη μου, την αναφέρα πριν από λίγο, τη γνώμη μου για τους δημοσιογράφους, δεν είναι καλή.
Είναι όλοι του τρεμάλια, μαλάκε, πούστιδε και ποια λίβδε είπα και εκεί έξω. Αν ήμουν άλλο άνθρωπο, πιο challenging, θα πήγαινα με μια καραμπίνα σε φωτογραφία του Open, του Sky, του Star, θα είναι σε ένα προεπιτικέ βολέ. Και όταν είχε βγει ένα άνθρωπο από το κτίριο για να πάει σπίτι του, θα μπαίνει στο κινητό του, θα φανταζόμουν από πίσω και θα του δίνει τα μολύβι. Και λιγότερο θα. Εγώ δεν είμαι φαν ούτε του μαχαιριού ούτε του βιασμού. Γιατί είναι και γυναίκε και άντρε. Βέβαια, εγώ δεν μπορώ να βιάσω γιατί δεν είμαι. Είμαι ανώμαλο. Οι ανώμαλοι βιάζουν. Όχι οι νορμάλ άνθρωποι. Και εγώ είμαι νορμάλ άνθρωπο. Πάμε να συνεχίσουμε. Αρκετά με αυτά. Μαλάκα, κοίτα εδώ εικόνε. Δεν έχω ξανακάνει παρόμοιο. Θα δείτε πάλι. Εδώ είναι. Εδώ, ο κόκκινο τίγλο που έχει πάνω στο κέντρο τη εικόνα είναι εγκλωβισμένη. Πραγματικά δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Πρώτη φορά. Και μακάρι να ξαναδούμε, αλλά την τυφή τίποτα την ελέγξει. Και πλέον, το έχω πει πολλέ φορέ. Ότι πλέον η ζημιά που έχουμε κάνει στον πλανήτη μα, την εκεί, δεν είναι reversible. Δεν διορθώνεται με τίποτα. Πρέπει να αλλάξουμε στάση ζωή και τόπο ζωή. Πρέπει να υπάρχουν τα αυτοκίνητα, τα κτίρια, τα τζάκια, η καταστροφή τη θάλασσα, η ρήπανση των ακτών, τα πετρελαιοφόρα, τα εργοστάσια, τα ισχύω των άνθρακα, το όζον, τα δάση πρέπει να σωθούν όλα. Και όλοι με αυτά που μπορούμε να κάνουμε, είμαστε άνθρωποι. Εμείς είμαστε εγωιστές και δεν είμαστε μόνο για τον εαυτό μας, όχι για την φύση και για τον πλανήτη. Για να καταφέρουμε να φτάσει να γίνει ο πλανήτης πάλι φυσιολογικός, πρέπει να πάμε πίσω ένα εκατομμύριο χρόνια και να ζούμε στις πηγές. Για να κάνουμε ζώα από να του σκοτώνουμε με τσεκούρια και με αξίδε. Μόνο έτσι. Το λέω με ειλικρίνεια και εγώ σε υπερβολή. Θέλω να πάμε πίσω τόσα χρόνια. Εκατομμύρια χρόνια. Βέβαια τα ζώα την πληρώνουν γιατί και δύο εκατομμύρια χρόνια πριν πάζονταν με ζώα. Οπότε δεν το ήταν. Αλλά βέβαια τότε δεν υπήρχε και ο φόβο εξαφάνιση, γιατί τα ζώα ευημερούσαν. Αλλά εξαιτία των πράγματων έχουν εξαφανιστεί πάρα πολλά ζώα. Αλλά όλα αυτά θα πούμε σε επόμενο βίντεο. Κραυγή βοηθεία. Αυτό ακριβώς. Τι να πω, δεν ξέρω ειλικρινά τι να σας πω. Το δίκιο σας είναι βουνό. Πείτε μου, άλλα, σας σίγουρα. Παρακαλώ, αυτοί οι άνθρωποι που λέτε ότι φωνάζουν βοήθεια αυτή την ώρα, καθώς δεν βρέχει, δεν υπάρχουν φαινόμενα αυτή τη στιγμή, είναι σε κάποιο ναι, σημείο γιατί τελείωσε, αυτό ήταν, τις μέρες έγινε. Δείτε και αυτό εδώ. Πάλα μας. Καρδίτσα. Είναι σε ταράτσες. Είναι... Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Είναι η απόλυτη ησυχία και το μόνο που ακούς τριγύρω είναι βοήθεια. Αυτό ακριβώς βιώνω εγώ. Σίγουρα, ναι. Μόνο αυτό ακούμε. Όλοι μας. Εδώ στην Αθήνα δεν ακούγαμε τέτοια πράγματα βοήθεια. Γιατί εμείς είμαστε τεράστια πόλη. Αθήνα δεν μπορεί να καταστραφεί από μια πλημμύρα. Πρέπει να είναι... Βέβαια θα πλημμύρισε το μετρό στον Ευαγγελισμό. Είδαμε εικόνες, πλημμύρισε το μετρό, έβγαζε στα νερά κάτω. Θυμάστε και στο γραφείο της μητέρας μου που δουλεύει στο Δήμο, στην Ελεπόγη δουλεύει, πλημμύρισε. Είχε διακοπή ρεύματος, δεν μπορούσε να πάει στη δουλειά της. Για πάμε, γιατί θα σας είπα εγώ, ας αφήσουμε λίγο να πούνε και αυτοί. Γιατί γνωρίζουν ότι μιλάω μαζί σας, μου αναβοσβήνουν φώτα για να βοηθήσουν να πάνε. Και αυτοί δεν πάνε μέσα στο νερό. Τι είναι. Νάτο. Αυτή η εικόνα είναι η καλύτερη όλων. Πάμε πάλι. Είτε εδώ. Είναι πραγματικά φοβερό. Και από όπως δεν έχει ασχοληθεί κανένας γι' αυτό. Μόνο εγώ και κάτι άλλα κανάλια δευτεροτήτων έχουν ασχοληθεί για αυτή την πλημμύρα. Δεν ξέρω, για την Ελλάδα πρέπει να είναι ιστορική πλημμύρα. Σε αυτά τα 20 χρόνια που ζω σε αυτόν τον πλανήτη, δεν έχω δει κάτι παρόμοιο. Ποτέ. Μόνο με τα χιόνια ίσως. Τα χιόνια του... Πότε. Το 22 είχαμε δει πολύ χιόνι. Η νέα χρονιά. Να μην άλλασε το έτος, είπε 22. Ο περσινός χειμώνας, ο χειμώνας του 22... Ήταν βασικά 22, ο χειμώνας 22 είδαμε τις περισσότερες χιόνι
Μην τα είχαμε δει, και το, για τον, τον Φεβρουάριο του 22 και τον Φεβρουάριο του 23. Το 23 ήταν πιο τον όχι που είχε ποτέ. Έχω κάνει και βίντεο, φιέρωμα. Και όχι ένα, έχω κάνει 10. Γιατί εγώ ξέρετε την αγάπη μου για τις φυσικές καταστροφές. Γι' αυτό κάνω αυτά τα βίντεο. Για να σας δείξω την αγάπη, πόσο πολύ αγαπάω τις φυσικές καταστροφές. Και πόσο πολύ μου αρέσει να τις αναλύω. Θα έχουν και άλλα, στους απεκριμένους. Δεν είναι μόνο αυτά και θα τελειώσουμε και αυτό ήταν όλο. Θα κάνουμε και άλλα βιντεάκια για τις πλημμύρες, αυτές τις πλημμύρες και την καρδιά του Ντάνιελ. Θα κάνουμε και για τις περσινές. Για τον Ιαννό πέρυσι. Βέβαια δεν ήταν τώρα πλημμύρα αυτή έτσι που έχω πει, ήταν πολλά πράγματα. Για την ελπίδα είχαμε κάνει, για την έλπιση είχαμε κάνει, έλπιση, το ξαναλέω, έλπιση. Γιατί είδα που χτύπησε πέρυσι το 22 την Αθήνα και τη Μύδια το 21. Ναι, 21, ναι, 21, ακριβώς, 21. Όλο Φεβρουάριο το είδαμε. Φεβρουάριο Μάρτιο. Ας πούμε το 20 ήταν Μάρτιος. Αυτό δείχνει την υπεθέμαση στο πλανήτη και η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο άνθρωπος στο πλανήτη. Πάμε να συνεχίσουμε. Όπου το νερό έχει φτάσει πάνω σε κεραμίδια. Δηλαδή, παντός να είσαι μέσα στο σπίτι, τι θα γίνει, δεν μπορείς να βγεις. Πρέπει να κάνεις κολύμπι. Και παντός, ναι, αν είσαι σχολύμπι, εντάξει, ναι, θα κάνεις δουλειά. Αν είσαι σχολύμπι, τι θα κάνεις, πνιγείς. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα. Τα εικόνες θα είναι από μόνες τους. Αυτό νομίζω είναι το καλύτερο πλάνο. Για είδε. Το καλύτερο πλάνο είναι αυτό. Θα μου πεις αυτή τι καλύτερο πλάνο, Ράγκη. Αυτό πέρα μιλάμε για καταστροφές, λες τώρα για καλύτερα πλάνα. Σπίτι μου, μπήκα μέσα στα λασπόνερα για να τους φέρω νερό και φαγητό. Και φαντάσου, και πιστεύω... αυτό το νερό της θάλασσα, της βροχής, δεν είναι πόσιμο. Οπότε είναι, θα λέτε, νομίζω, τουλάχιστον έχουμε νερό που είχαμε τώρα με σπίκαγες, είχαμε χάσει πολύ νερό από τη θάλασσα και από τη θάλασσα και από τις λίμνες που βρίσκανε από σειράνη για να εμείς να την τάτια πόζα των πυροσβεστικών οχημάτων. Έφτε με το νερό, δεν είναι και ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή να είναι από το πρωί μέσα σε αυτό το παγωμένο νερό άνθρωποι με υποθερμία. Μα τι λέτε τώρα. Ναι, είναι, αν μείνεις και πολύ μέσα στο νερό, για πάνω από, γίνει και πολύ κρύο το νερό, κινδυνεύει στην υποθερμία. Η υποθερμία είναι το σώμα να πέφτει κάτω από 32 βαθμούς. Να πέφτει παραπάνω και παραπάνω και παρακάτω και, παραπάνω και παρακάτω είναι υποθερμία. Πάνω από του 32. Έχετε ακούσει ποτέ ένα ναυάγιο πλοίου στη θάλασσα, από μόνο Τιτανικό π.χ. Που ήταν κάτω, βέβαια ήταν εκείνη η εποχή που πολλοί δεν ξέρανε να κολυμπάνε. Που πνίγηκαν όλοι από υποθερμία στη θάλασσα. Ακριβώς επειδή το θεωρητικό ήταν είναι κρύο και πέφτει η θερμοκρασία του σώματος. Πόσο μάλλον αν μιλάμε για παιδιά ή αν μιλάμε για πιο ευάλωτου. Λοιπόν, αρκετά ακούσαμε την Ζιακοσιόνη με τις μαλακίες της. Τι λέει μαλακίες. Τι άλλο να πούμε, έχει πολλά βίντεο στο... Έχει πολλά βίντεο παντού, στο Sky έχει. Α, Sky βλέπαμε τώρα. Sky εντάξει και αυτό ο Ρόντα έκανε για μένα όταν αντιπαθώ τα ελά. Τους μεσογράφους τα έκανε, έκανε ωραία. Από εκεί μαθαίνεις τα πάντα. Και έχουν πολλά κανένα έχουν και ωραίες σειρές. Βλοχού! Α, να το! Ορίστε! Βλοχού! Ορίστε! Βλοχός το τελευταίο χωριό που δεν έχει το όνομά του. Και θα συνομιλήσουμε με την κυρία Ντίνα Καρτζάνα. Είστε κάτοικος Βλοχού Καρδίτσας. Κυρία Ντίνα, σωστά το λέω? Ναι, σωστά το λέτε, ναι. Πώς είστε? Εμείς είμαστε... Πόρε, φίλε! Τι βλέπουν τα μάτια μου. Το χωριό βέβαια δεν υπάρχει, μόνο οι σκεπές φαίνονται, τα κεραμίδια. Ακριβώς. Εμείς για καλή μας... Κοίτα εδώ, τι λέει, τραγικές στιγμές, απόλυτη καταστροφή. Δεν το σχολιάζω αυτό. Και ο δρόμος, επειδή είναι περιψωμένος από το χωριό, ανεβήκαμε πάνω στην εκκλησία. Είναι γέροντες, γριές, παιδάκια... Όχι γριές, πες το γιάδες, γιούλες. Μην πεις τα γριές, γέροι. Ούτε προσπαλαμένα,
Είναι και το επιβενικό για να βγαίνει στον αέρα για να λέει υπάρχουν γριές. Είναι κλεισμένοι οι δρόμοι. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με αυτοκίνητο πουθενά. Μόνο ελικόπτερο. Γιατί ήρθε το πρωί στρατός εδώ και δεν μπορούμε να πούμε. Παιδιά, νομίζω. Έτσι, να το σταματήσω. Επομένως, να ακούμε λίγο ακόμα. Εσείς μαζί με τα υπόλοιπα άτομα, τα περίπου 100, είστε στην εκκλησία και παραμένετε εκεί πέρα, όπως μας λέτε, χωρίς νερό, χωρίς τρόφιμα και χωρίς ρεύμα. Χωρίς ρεύμα, ναι. Άλλες. Και φαντάσου. Και φαντάσου να επιβιώσεις από την πλημμύρα για να πεθάνεις από την πληξία, επειδή θα πέσουν τα. Οι στήλες της ΔΕΗ να πέσουν μέσα στο νερό για να αποκαλέσουν την πληξία. Φαντάσου να επιβιώσεις την πυρκαγιά και από το πλημμυρισμένο σπίτι σου και να πεθάνεις από την πληξία. Φαντάσου ότι σώσαμε τις ζωές μας στο χωριό ετούτο. Στα διπλανά χωριά δεν ξέρουμε τι γίνεται ακόμα. Υπάρχει κίνδυνος, υπάρχει σε ένα χωριό δίπλα μεταμόρφωση. Να το, αυτό το λέγα και εγώ, το είπα και εγώ. Στο Κοσκινά, εκεί δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν υπάρχει πρόσβαση και εκεί, μόνο με ελικόπτερο. Ναι, με φαγητό και ρεύμα. Δεν κοιτώ το βρίσκω. Και το χειρότερο, αν μου επιτρέπετε, είναι τα μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά που δεν είναι και τόσο εύκολο να αντιληφθούν και αυτό που συμβαίνει και που έχουν παραμείνει και εγκλωβισμένοι. Συνήθως ένα περιστατικό σαν κάτι τέτοιο φυσικά σταθμό. Συνήθως σε παιδιά δεν επηρεάζει μακροχρόνια. Τα επηρεάζει τώρα, στιγμιαίο. Έχετε ακούσει το PTSD, το ίδιο το έχει με το τραυματικό στρες. Πολλοί άνθρωποι που έχουν βιώσει από φυσικές καταστροφές ή πόλεμο έχουν μετά με το τραυματικό στρες που είναι επιτυλώνεται 3 μήνες μετά το περιστατικό και έχουν τέτοια συμπτώματα. Μόνο κάνω μια αναλυσούρα για το μεταταμαντικό στρες. Φαντάζεσαι πολύ τα κάνω, παιδιά κάνω καλά εκεί. Εγώ δεν έχω γνωρίσει ποτέ άνθρωπο με πέρα μεταταμαντικό στρες. Θα ήθελα πολύ να γνωρίσω. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μου για σήμερα. Θα πέραμε τις πλημμύρες. Θα κάνουμε πολλά ακόμα βιντεάκι για αυτά. Επειδή είναι θέμα της πηγαίνοντας και γίνει τόσο μεγάλη ιστορία. Επίσης, να το ευχαριστηθήκατε το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και εμένα μέχρι το τέλος. Δεν χάσατε απολύτως τίποτα. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.